Φρόιντ, ποια ήταν η πρώτη του μεγάλη... η πρώτη του μεγάλη έργο ανακάλυψη ο Φρόιντ. Τηλέφωνο. Ξεκίνησε όπως εκείνος στη φυσική με τον τρίτο, ο Νιούτον, ο Νεύτωνας. Ο Νεύτωνας. Ναι, και ο Νεύτωνας δεν είναι που βρήκε την πενιχυλίνη. Και ο Νεύτωνας δεν είναι που βρήκε την πενιχυλίνη. Περά, όσοι σφολιά τα αντίξει το σώμα σας, παιδιά, κερασμένοι, εγώ είμαστε την παραγωγή από το Μέγκα, να το θυμάστε, βέβαια, κεράστε, καλά μα πληρώσουν, καλά μα πληρώσουν. Για όποιον το είπε, σας παρακαλώ, βαστίχτε την κασέτα. Την έχω εγώ την κασέτα, σου τη δώσω εγώ λιπέρα πλέον. Λοιπόν, δεν μιλάω με κυμπατζίδες. Με κυμπατζίδες. Λοιπόν. Και εγώ δεν μιλάω με ρουφιάνους. Και ανακάλεσε, γιατί θα έρθω εκεί που είσαι και θα σου βγάλω τα αυτιά. Ρουφιάνε του συνδικαλιστικού κινήματος. Ρουφιάνε. Δοσύλλογο του συνδικαλιστικού κινήματος. Τι ήσαν την υπόσχεσή του δηλαδή. Με ποιον μιλάω. Με το Θεό. Με το Θεό. Στις μαστούρας το σκοπό. Με ένα κελακίσμα το ίδιο πάντα. Ένα από τα υπερόπλα που ετοιμάζονται να ρίξουν οι Αμερικανοί στη μάχη για τον εντοπισμό του Boeing είναι ένα υποβρύχιο ρομπότ που μπορεί να σαρώσει το βυθό στην περιοχή των ερευνών. Αυτό είναι ένα ειδικό αυτοματοποιημένο υποβρύχιο που ρίχνεται στη μάχη της αναζήτησης του μοιραίου Boeing. Κι εγώ είμαι εδώ, ακόμα εδώ, ψάχνω έναν άνθρωπο να βρω. Θα δούμε, αν είναι αυτός. Αν είναι αυτός, σωστά. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, έρχονται σε μια εκπομπή ζωντανή της ανεξαρτητοποίησης δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα... Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά, εδώ υπάρχουν δύο ειδών ζητήματα. Από 200 και βάλε ευρώ, μόνο με 50 ευρώ, μόνο για σήμερα, τηλεφωνήστε τώρα. Εκτός από το λεξικό. Κάτσε να το καταλάβω λίγο. Τι έχει βάλει με 50 ευρώ μαζί για το με 50 ευρώ. Το λεξικό, το επίτομο. Δηλαδή αυτό από 60 έχει πάει μισή τιμή. Ναι, ναι, βέβαια. Κυρίου, θυμάμαι το λεξικό, το λίγο λεξικό το δίναμε 60 ευρώ. Ναι, ναι, βέβαια. Σκέτο. Και εσύ δίνεις 50 ευρώ όλα αυτά βέβαια. Μαζί. Όλο αυτό εδώ με 50 ευρώ. Με όλο αυτό με 50 ευρώ. Μιλάμε για, στην πραγματικότητα είναι 5.000 σελίδες. Μέσα να γυρίσω από το Υπουργείο θα έχεις προκοπήσει, αδελφά, θα μου με συγχωρείς δηλαδή. Είναι λίγο ταμπού το γεγονός ότι οι άντρες νιώθουν ότι είναι άσχημο το να βάλουν ίσως λίγο κονσίλερ κάτω από το κρέσμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι καθόλου ταμπού. Και για μένα ένας άντρας πρέπει να φοράει και μια ψεύτικη βλεφαρίδα όταν είναι να κάνει μια εμφάνιση, λίγο κραγιόν. Ένας άντρας πήγε την ημέρα του γάμου, χρειάζεται να κάνει λίγο την πουδρίτσα του. Μια γυναίκα φοράει παντελόνι, δεν τη λέτε ότι είναι άντρας. Ένας άντρας μόλις βάλει φούστα τον λέτε γυναικείο. Γιατί? Μια γυναίκα φοράει αντρικό εσώρουχο. Ή εσώρουχο, δεν τη λέτε τίποτα. Ένα άντρα όταν πάει να βάλει όμω, α πούμε, μια κιλοτίτσα, του λέτε α, μήπω είσαι και από του άλλου. Κατάλαβα. Μικροαδελφούλες του Ελέου. Πάσα σε γνώμη. Όχι, όχι κύριε Γνώμη, ούτε γνώμη θα έλεγα και πανέτοιμος θα ήμουν και εγώ και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάτες μας. Αλλά έχετε συνηθίσει με πρασικοποιήματα, με αντιδημοκρατικές, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις. Μα είναι δυνατόν. Λες την τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα που έχει βάλει στο περιθώριο και ας άλλα τώρα. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε. Σε ένα Σαββατοκύριακο. Αν θα δίνανε μια ώρα νωρίτερα θα ήταν καλά. Σαρώνετε 50 επαγγέλματα. Αν θα δίνανε μια ώρα νωρίτερα θα ήταν καλά. Σαρώνετε 50 επαγγέλματα.